Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση. Το ποιο είναι το καλύτερο design? Φτιάχνετε ένα e-shop, ένα site, οτιδήποτε. Φτιάχνετε εδώ, στην άκρη. Ο άσος δεν έχει. Τι είναι καλύτερο? Όταν ξεκινάω να φτιάξω ένα site ή ένα e-shop, με ποιο κριτήριο μπορώ να διαλέξω? Πέρα από την εκπαίδευση που έχω κάνει με τον Παναγιώτη Διαδελής, πέρα από τους όρους που έχω φτιάξει με την Μίνα Τζούλοβιτς, πώς διαλέγω το καλύτερο design, αφού είμαι κατάλληλα κρατισμένος? Να πατήσετε, βεβαίως. Αυτό που έχουμε πει στις μόνο, το αξιολογήσω εδώ. Άσοβα. Άρα, η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω ποιο είναι το κατάλληλο design. Ποιος είναι ένα πρόβλημα, το ότι δεν ξέρω ποιο είναι το κατάλληλο design? Το πρόβλημα, λοιπόν, το ορίζουμε ως ότι δεν ξέρουμε αυτό που δεν μετράμε. Όπως πολύ σωστά απαντήσατε. Άρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε να μετράμε και να μετριόμαστε. Το θέμα της παρουσίας είναι ότι για τα startups, ότι είστε αυτό που μετράτε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε μια διαρκή διαδικασία όπου φτιάχνουμε πράγματα, τα μετράμε και μαθαίνουμε από αυτά. Αυτό πρέπει να γίνεται συνέχεια. Δηλαδή, έφτιαξα το design μου την πρώτη φορά, διάλεξα. Πήρα τη δύσκολη απόφαση και διάλεξα είτε το άσος είτε το ζάρος. Υπάρχει και ένα άλλο, το τρίτο, τέταρτο. Διάλεξα ένα από τα δύο. Το έφτιαξα. Μετά πρέπει να αρχίσω να το μετράω. Πρέπει να μετράω την επισκεψιμότητα, πώς αντιδράει. Αν αυτοί που μπαίνουν στο site που έχω φτιάξει αγοράζουν κατά ένα ποσοστό 1% ή αν αγοράζουν κατά ένα ποσοστό 1,1%, που είναι μια τεράστια διαφορά. Μετρώντας αυτό, και μετρώντας και πιο εξειδικευμένα στοιχεία, μαθαίνουμε. Και αυτή είναι όλη η διαδικασία που πρέπει να κάνουμε ως ένα e-business. Για να εξελισσόμαστε και να βγαίνουμε μπροστά. Άρα, από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι η πρώτη μας αγάπη διαρκεί για πάντα. Ότι δηλαδή το πρώτο design που φτιάξαμε, δώσαμε πάρα πολύ κόπο, γίνανε ένα meetings επί meetings, σε μια διάρκεια 6 μηνών για ένα launch ενός e-shop πολύ μεγάλο που συμμετείχα και εγώ. Και αργότερα αυτό χρειάστηκε να αλλάξει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση να αλλάξει. Αυτό που χρειαζόταν, ήταν σωστή η απόφαση να αλλάξει. Αυτό που χρειαζόταν ήταν να παραδεχτούμε ότι η πρώτη μας αγάπη ενδεχομένω δεν κρατάει για πάντα. Δεν τα πετύχαμε όλα σωστά από την αρχή. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι ψάχνουμε το MVP. MVP δεν είναι ο Γιώργος Καραγκούνης, αλλά είναι το Minimum Viable Product. Δηλαδή το ελάχιστο ικανό προϊόν για να αποδείξει μια οποιαδήποτε υπόθεση την οποία κάνουμε. Και αφού φτιάξουμε αυτό το προϊόν, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία του να το λειτουργήσουμε και να πειραματιζόμαστε συνέχεια. Έχει νόημα να πειραματιστούμε με το αν η φόρμα αναζήτησης σε ένα site ενός ξενοδοχείου για διαμονή είναι αριστερά ή δεξιά, αν πρέπει να είναι πάνω ή αν πρέπει να είναι κάτω. Όλα αυτά πρέπει να είναι μέρος της διαρκούς δραστηριότητας που εκδήλωσε στο site μας. Αυτό μας οδηγεί στο ότι χρειαζόμαστε ένα λογιστή για όλα αυτά. Χρειάζεται να τα μετράμε, όπως μετράμε τα έσοδα και τα έξοδα και έχουμε και ενδεχομένως το ηλεκτρονικό τμολόγιο και όλη αυτή τη διαδικασία. Χρειαζόμαστε ένα λογιστή ο οποίος μετράει την πρόοδο που κάνουμε. Αν η κάποια αλλαγή που κάναμε βελτίωσε το conversion rate κατά 1,1. Βελτίωσε τις εγγραφές στο newsletter μας κατά ένα ακροελάχιστο ποσοστό. Χρειάζεται οτιδήποτε, οποιαδήποτε βελτίωση, αρκεί να τη μετράμε και να έχουμε έναν άνθρωπο που είναι υπεύθυνος γι' αυτό και να παρακολουθούμε τι γίνεται. Έχω πολύ γρήγορα τρία case studies που έχω. Το ένα είχα προσωπική εμπειρία, στα άλλα απλά τα ξέρω. Όπου το πάμε διακοπές, συγκεκριμένα είχα την αρχή εγώ στον αρχικό σχεδιασμό του πάμε διακοπές πάνε χρόνια πριν. Αυτή εδώ είναι η φόρμα βελτίωσης της αναζήτησης αφού έχουν έρθει τα αποτελέσματα. Όταν το είχα φτιάξει κάποτε ένα μικρό κομμάτι στην αρχή, αυτή τη φόρμα εδώ, αυτό το κομμάτι, το είχα βάλει από δεξιά. Έτσι έχει. Το είχα από δεξιά. Δεν το είχα σκεφτεί πάρα πολύ. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια
Πρέπει που κάποιος μέχρι να το θεσμητούμε αυτό. Και τι να είναι δεξιά. Μήπως να είναι αριστερά. Και όντως, η αλλαγή έφερε μια βελτίωση στο κομμέζο ρέιτινγκ, είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν μπορώ να πω το ποσοστό, δεν έχει σημασία. Δηλαδή και ψέματα να λέω ότι δεν έφερε αλλαγή. Και πάλι καλό είναι αυτό, γιατί μετρήσαμε ότι έπρεπε να έχει μείνει δεξιά τελικά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μετράμε. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα, το οποίο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία του χτίζω, μετράω, μαθαίνω, είναι το Dropbox, το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να βρει χρήματα για να χρηματοδοτηθεί ως startup. Παρόλο που είναι τώρα μια εξαιρετικά πιθανή κλίση, μια εκτίμηση, μια πρόσφατη εκτίμηση είναι κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την αξία του. Εντάξει, κάποιο ηλίθιο μεγάλο νούμερο δηλαδή. Είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα να βρουν λεφτά γιατί μπορούσαν να πείσουν ότι αυτό το οποίο θα φτιάξουν είναι χρήσιμο. Αυτή τη στιγμή το ξέρουμε όλοι ότι είναι χρήσιμο, το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί κόσμο. Είμαστε η λειτουργία του, το πάρα πολύ δυνατό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν το σκέφτομαι. Λειτουργεί σαν να μην χρειάζεται να σκεφτώ ότι πρέπει να συγχρονίσω τα αρχεία μου με του άλλου, με το κινητό μου, με το λάπτοπ μου στο σπίτι, δεν μπορεί να είναι στο σπίτι. Απλά το βάζω όπως λειτουργούσα με το αρχείο, το ίδιο πράγμα κάνω και τώρα. Απλά το αρχείο μου αυτό δεν σκέφτηκε στο σπίτι, το άλλο στο κινητό μου και πολύ ωραίο. Αυτό όταν το λέγανε στου επενδυτέ, οι επενδυτέ δεν του πιστεύουν. Αυτό έχει ξαναγίνει άλλε 100 φορέ και synchronization μέσω αρχείων κτλ. Πήγαν και φτιάξαμε, δεν φτιάξαμε το προϊόν. Δεν φτιάξαμε καν το προϊόν για να ζητήσουμε χρήματα. Φτιάξαμε ένα βίντεο το οποίο εξηγούσε πώς το δουλεύει. Και αυτό το βίντεο αύξησε τις συμμετοχές για την πέτα περίοδο. Δηλαδή, κάπου από το βίντεο υπήρχε μια φόρμα που έβαζε στο email σου για να συμμετέχει σε αυτή την πέτα περίοδο. Από 5.000 που ήταν μέχρι στιγμή, μέχρι εκείνη τη στιγμή, σε 75.000 έφτασε 24 ώρες και άμεσα κλείσανε συμβόλαιο χρηματοδότηση, επένδυση κτλ. Τρίτο, τελευταίο παράδειγμα είναι το Groupon, το οποίο επίσης είναι μια ενδιαστικά επιτυχημένη εταιρεία κτλ. Αυτό που μαθαίνουμε εδώ είναι ότι το μάθημα εδώ είναι ότι η πρώτη τους προσπάθεια ως startup απέτυχε τελείως. Βασικά το Groupon δεν είχε σχεδιαστεί, η πρώτη του πρώτη προσπάθεια δεν ήταν καν για να πουλάει κάτι. Ήταν ως μια πλατφόρμα που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο για κάποιο κοινό καλό σκοπό. Το οποίο μετά από 2 χρόνια προσπάθεια που δούλευε ο κόσμο και τα προσωπικό, δεν πήγαινε καθόλου καλά. Οπότε το ξεχάσαμε τελείως αυτό που κάναμε και κάναμε κάτι διαφορετικό. Ξανασχεδιάσαμε ένα πάρα πολύ απλό site, αυτό που είναι το Groupon σήμερα, ξεκινήσαμε ένα blog στο WordPress, το οποίο έβγαζε ένα post την ημέρα, το οποίο ήταν μια προσφορά. Άρα η προσφορά που βλέπετε τώρα στον Groupon που έχει στο email σας και την ξέρει όλος ο κόσμος κτλ. Αυτή ανέβαινε σε ένα blog ως ένα post. Ένα post την ημέρα κάνανε. Στο οποίο post μάλιστα δεν υπήρχαν όλες αυτές τις φοβερές και τρομερές επιλογές που μπαίνει ο κάθε πιθανό, κάθε ή επιχειρηματίας στη λογική να σκεφτεί. Δηλαδή, όταν εγώ φτιάχνω ένα site που πλάει ρούχα, σκέφτομαι ότι πρέπει να έχει το μέγεθος. Πρέπει να έχει επιλογή του χρώματος. Πρέπει να έχει δωρεάν μεταφορικά. Πρέπει να έχει ένα σωρό πράγματα. Το πρώτο site του Groupon, από το οποίο ξεκίνησε και όλη αυτή η τρομερή επιτυχία, σου έδινε τη δυνατότητα να αγοράσει μόνο ένα μπλουζάκι χρώματος κόκκινο, large. Δεν μπορούσε να αγοράσει το medium. Είχε σημείωση από κάτω που έλεγε για το medium στην email. Αυτό είναι κάτι πρωτάκουστο. Και είναι κάτι το οποίο ξεχνάμε, μάλλον δεν έχουμε αυτή τη λογική, δεν είμαστε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, ότι δεν χρειάζεται να τα πετύχουμε όλα σωστά από την αρχή. Και πρέπει για να τα πετύχουμε σωστά όλα τελικά να είμαστε σε μια διαρκή διαδικασία. Άρα ας πούμε, η ομάδα της Groupon ξεκίνησε, δούλεψε από εκεί και μετά από κάποια χρόνια έγινε μια ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην ιστορία. Είχε την ταχύτερη ανάπτυξη. Πολύ γρήγορα, ελπίζω να προλαβαίνω ακόμα, υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μας δουλεύουν από τα μας βοηθάνε να κάνουμε αυτό. Είναι το Google Analytics, γνωστό σε όλους, το οποίο μπορούμε να μετράμε πάρα πολλά πράγματα. Πιο εξειδικευμένα εργαλεία όμως, τα οποία μας βοηθάνε, είναι το Kiss Metrics
που έχει real-time δεδομένα πολύ μεγαλύτερο όγκο και μέτρηση προσωποποιημένης πληροφορίας, δηλαδή ξέρουμε αν ο τάδε χρήστης με το τάδε email συνάντησε κάποιο πρόβλημα στο ναυάλι το συγκεκριμένο προϊόν στο καλάθι του, οπότε φτάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας. Το Crazy Egg, αντίστοιχο με το τι σημαίνει το Linux Panel, το Crazy Egg είναι μια διαδικασία που δείχνει στο site του, σε κάθε σελίδα, ένα χάρτη το που έπεσε το μάτι του κάθε χρήστη. Οπότε όλα αυτά σαν εργαλεία, φανταστείτε ότι μας βοηθάνε να μετράμε, να θέτουμε κριτήρια και να μετράμε την απόδοση των πειραμάτων που κάνουμε. Άρα, για το τέλος, να θυμάστε ότι ξεκινάτε με ένα MVP, ένα ελάχιστο ικανό προϊόν, και από εκεί και πέρα φτιάχνετε, μετράτε και μαθαίνετε. Και το κάνετε αυτό συνέχεια, μέχρι να πετύχετε. Αυτά.